Έχω ένα σκύλο καφέ. Θα μένω ένα μέτρο κάτω από το χώμα. Και τα απογεύματα σε πείσμα δικό τους. Κάνω βόλτες μαζί του ακόμα. Δώσ' μου τα μάτια λίγο να δω, να βρω το φως μου. Ύστερα θα σου πω αν σ' αγαπάω. Ύστερα βαγωνικά σε μισό που με έχεις ρίξει από μωρό σε ένα μπουρδέλο να ζω όλο το ψέμα. Στο έχω πληρώσει διπλά με λίτρα αίμα. Για να σε πάντα ψηλά όλα τα βράδια που κάνω έρωτα μαζί με σένα. Χωρίς εσένα. Μα κάθεσαι στα τέσσερα με θύματα και δημογέροντες που τραγουδούν για αισθήματα. Πουλάνε έρωτα, στίχους και συνθήματα. Αλλά δεν ξέρουν αν ο Θεός τους ζει στη Μέκα. Φέρει στεφάνι, κουβαλάει σταυρό. Ή μήπως είναι γυναίκα. Μία μαύρη γυναίκα. Όλα τελειώνουν αργά. Και εμείς μένουμε εδώ. Κι είναι αυτό που μας πονάει. Το απιαστό απειρό. Παίζουμε εδώ σαν μαριονέτες ζωντανές στη σκη στο θέατρο αυτό. Δρόμοι και σκόνη για όλους αυτούς που έχουν μείνει πια μόνοι. Πώς φαντάζεσαι την επόμενη μέρα? Η επόμενη μέρα φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι μια δημόσια τηλεόραση, αυτή που ονομάζω του δρόμου. Είμαι ένας από τους ανθρώπους που ξεκίνησε τη δημοσιογραφία όχι από τους σωλήνες κομματικών γραφείων, ούτε τους σωλήνες, ας πούμε, των πανεπιστημίων. 1982, φοιτητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Όταν ήρθα στην ΕΡΤ ήταν μια συνειδητή επιλογή. Α, ναι, okay, εντάξει παιδιά, να σας πω λοιπόν τον μισθό μου, τον τελευταίο, τον τρελό μισθό. Τον τελευταίο, ναι. Τον τρελό μισθό λοιπόν, τον τελευταίο που έπαιρνα ως παρουσιαστής και όλες μάλιστα μιας εκπομπής μέσα στο χειμώνα, στην ΕΡΤ. Τα χρήματά μου 1280 ευρώ. Προϋπηρεσία. Από 28 χρόνια δουλειάς. Αυτά που λες είναι τα καθαρά, έτσι? Ναι, είναι τα καθαρά. Ως. 1280 ευρώ. Χωρίς επιδόματα. Όχι, με όλα αυτά. Τα επιδόματα μέσα, παιδεία. Είναι σαφές. Δεν αναγνωρίζουμε αυτή τη διαδικασία του μεταβατικού σταδίου. Ένα μόρφωμα όπως εμείς το αποκαλέσαμε, την Δέλτα ΤΑΦ. Μπήκαν κάποιοι κανόνες σε αυτό το μόρφωμα από την κυβέρνηση, από τον αρμόδιο υπουργό και τελικά αποδεικνύεται ότι αυτοί που βάλανε τους κανόνες του παιχνιδιού δεν τους τηρούν. Παίρνουν τηλέφωνα ανθρώπους που προφανώς δεν τους έχουν ανάγκη τώρα να τους βγάλουν στο γυαλί, αλλά μόνο και μόνο επειδή ήταν συνάδελφοι που δουλεύαν εδώ μαζί μας, ξέρεις, πρέπει να το αποψηλώσουν, ας πούμε. Κακά τα ψέματα. Η απόφαση ήταν πολιτική. Ήταν μια απόφαση πολιτική να κλείσει η ΕΡΤ, να πέσει μαύρο στην ΕΡΤ. Εάν ξανανοίξει η ΕΡΤ, και λέω, όχι κάποιος άλλος φορέας, η ΕΡΤ θα είναι πάλι μια πολιτική απόφαση. Αυτό είναι δεδομένο. Σαφέστατα υπάρχουν και τα δικαστήρια. Το δεύτερο κομμάτι. Υπάρχει όμως το τρίτο πιο μεγάλο και πιο σημαντικό κομμάτι κατά την απόψη. Η κοινωνία. Η κοινωνία πλέον σήμερα είναι πιο μπροστά. Πιο μπροστά από όλους μας. Πιο μπροστά από τους δημοσιογράφους, πιο μπροστά από τους συνδικαλιστές, πιο μπροστά από τα κόμματα. Και νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία της εξέλιξης, της μετεξέλιξης, αν θέλετε, ας πούμε, της κοινωνίας, της ελληνικής κοινωνίας σήμερα. Ότι πλέον τα κοινωνικά κινήματα, πλέον η βάση, αρχίζει και απαιτεί. Μέχρι τώρα είχαμε ένα άλλο μοντέλο. Είχαμε ένα μοντέλο το κόμμα προς τα κάτω, έδινε εντολές στους συνδικαλιστές και οι συνδικαλιστές έδιναν εντολές στον κόσμο από κάτω. Στους πολίτες. Έχει αντιστραφεί αυτό το κλίμα.
τα κόμματα, οι συνδικαλιστές αναγκάζονται να υιοθετήσουν πλέον τα κοινωνικά κινήματα. Αναγκάζονται να υιοθετήσουν πλέον την κοινωνική αντίδραση, τον κόσμο, να ακούσουν. Απλά σε αυτή τη ζωή κάποια στιγμή σου κάθεται η μπήλια. Και εκεί πρέπει να πάρεις τη μεγάλη απόφαση. Μπορείς να σηκώσεις το βάρος που σου αναλογεί ή όχι. Και επειδή τα πράγματα δεν είναι, είμαστε σε δύο βάρκες, το ένα πόδι από εδώ και το άλλο πόδι από εκεί, είναι η εποχή που πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Είναι η εποχή που πρέπει να πάρουμε θέση. Είναι η εποχή που πρέπει να κοιταζόμαστε ο ένας με τον άλλον στα μάτια και είναι η εποχή που πρέπει το πρωί που ξυπνάς και πας να κλείσεις τα δόντια σου και να ξυριστείς, όταν κοιτάζεσαι στον καθρέφτη, να μπορείς να κοιτάζεσαι. Είναι η εποχή των αποφάσεων. Δεν είναι η εποχή των ήρωων. Ποτέ δεν πίστεψα στους ήρωες. Και έρχομαι 12 η ώρα και από τις 12 η ώρα ρωτάω τι ώρα βγαίνω. Και κάθε φορά που το ρωτούσα αυτό μου δίνα μία πύρα. Οπότε, καλή διασκέδαση. Δεν ήταν Disney ότι πρώτα γίνονται τα γραφικά και πας να κάνεις dubbing πάνω από φωνή. Έβαζες τη φωνή σου, την ερμηνευτική ικανότητα, τέλος πάντων, σε εισαγωγικά. Και μετά ένας σχεδιαστής από πάνω πήγαινε και προσάρμοζε τη φωνή σου πάνω σε εκφράσεις, πάνω σε τέτοιο. Οπότε, επειδή ήταν αντίστροφος ο ρόλος από ό,τι έχω συζητήσει εδώ στην Ελλάδα, που αντί να κάνουμε dubbing, δηλαδή. Αλφρέντο. Τι κάνεις εσύ εδώ, πώς βρέθηκες κάτι εδώ από τα μέρη και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάνετε ραδιοφωνικό δηλαδή. Ναι, και αποκτούσε τελείως διαφορετική αίσθηση, δηλαδή το έβλεπες μετά και το απολαμβάνεις. Χάρε μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Αυτό ακούστηκε λίγο παράξενο ή μου φαίνεται. Πάντως είναι ευχάριστη αλλαγή από το «Όχι» ή το ή το «Γιατί εγώ» ή το «Ήρθες επιτέλους, βαρέθηκα τόση ώρα κρεμασμένος» ή το «Κοίτα πώς είναι αυτός ο μαλάκας» «Α, τρελό τρυπάκι» ή το «Ναι, οκ, okay, το έπιασα το υπονοούμενο». Ήταν η κόντρα ρόλος. Κοίταξα, δεις, εκείνο το και ο Μέγκος ήταν πιο κινητός από μένα. Δεν ήταν και τόσο κόντρα, δηλαδή. Ήταν έτσι όπως ήταν γραμμένος ο Μέμικος στο σενάριο. Είχε μια ελευθερία, αυτό το σταρχιδισμό, το οποίο εγώ τον έχω, αλλά σε πολύ μικρότερο ποσοστό. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που με προβληματίζουν. Αλλά να σου πω κάτι. Χωρίς να φορτώνεται σε κάποιον άλλον όμως. Είχε σταρχιδισμό, αλλά χωρίς να ενοχλεί κανένα. Αλλά αυτό είναι και πολύ περίεργη εμπειρία σαν ζωή να το ζήσει αυτό. Δηλαδή να είσαι εγώ, να κάνει το μένυπο και σε φωτιά να θαυμάζει το μένυπο και να ειδωλοποιεί κάτι το οποίο εσύ έκανε. Κοίταξε, ενώ ξεκίνησε πολύ επαναστατικά, πολύ δυνατά, πολύ. Ότι wow, τι είπαμε να κάνουμε, είναι άλλο ένα. Το οποίο το φάγαμε και εντάξει πέρασε λίγο ο πρώτος πόνος και αυτή τη στιγμή ήταν το φάρμα. Ουσιαστικά έχουμε ξεχάσει ότι την κλείσανε την ΕΡΤ. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ που για τρεις μήνες είναι κάθε μέρα εδώ. Το προσπαθούν να το κρατάνε ζωντανό μέσα από τα ιντερνετικά, μέσα από το ένα, μέσα από το άλλο. Δεν ξέρω πού θα καταλήξω. Καλό είναι να φαίνεται ότι αντιστεκόμαστε, ότι δεν τα δεχόμαστε όλα χωρίς εξήγηση. Γιατί όλο αυτό το πράγμα μας φαίνεται αυτή τη στιγμή σαν εκείνο το «γιατί μαμά, γιατί έτσι». Καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει κάποια λογική εξήγηση. Και όμως ζω σαν τα μικρά παιδάκια που «μα πώς, αφού εκείνο και εκείνο». Και πάνω στην ερώτηση να κάνουμε και λίγη αναμπουμπούλα, ας πούμε, για να περάσει η ώρα να ξεχαστεί, έτσι. Αλλά δεν εξηγείται τίποτα γιατί γίνεται αυτό το πράγμα.
συνεχίζουν να κλείνουν νοσοκομεία, απολύονται. Μου λίγο χαμένο, λίγο μελαγχολικό. Ίσως να φταίει αυτός που φταίει, ίσως να φταίω πάλι εγώ. Ίσως εγώ και αυτός που φταίει, να έχουμε κάτι τη σκηνό. Ίσως να φταίμε και οι δυο μας ή κανένας απ' τους δυο. Θέλω να φταίω, να τον λέω, να μπορώ να αντιληφθώ. Πως άμα κλαίω όταν δεν φταίω, ίσως να φταίω και λίγο εγώ. Ίσως κανένας μας δεν φταίει, μπορεί να είναι όλα γραφτά παιχνίδια, να είναι όλα της μοίρας που δεν αλλάζουν τελικά. Μας γκρινιάζουν και αναστενάζουν, μήπως κάτι καλό συμβεί. Μόνο τα βάζουν και σου φωνάζουν, δεν είχα άλλη επιλογή. Μα ποιος θα σου πει τι είναι ωραίο, τι είναι σωστό και ηθικό. Ποιος θα μου πει και τι να κάνω, τι είναι κακό και τι κάνω. Άμα δεν μάθεις να αγαπάς, θα πρέπει να μάθω πρώτα εγώ να σ' αγαπώ. Όποιος κι αν είσαι ή όποιος θέλεις να σε εσύ, θα με μισείς, θα με κυκίσαι που θα αγαπώ τόσο πολύ. Κι όλους αυτούς που θα μ' αγαπάνε θα μισείς τώρα εσύ. Όμως κι αυτοί η κακιά δεν κρατάνε και θα σ' αγαπούν κι αυτοί. Θα ψάχνεις λοιπόν στα ίδια μέρη απ' την αγάπη να κρυφτείς. Ασφάλεια θα βρεις ξανά στο χέρι αυτού που σου μάθε να μισεί. Μια μέρα να ξυπνήσεις με ύφος μελαγχολικό κι αντί το κενό σου να γεμίσεις, να ψάχνεις ποιος θα φταίει γι' αυτό που ήρθανε τα πράγματα έτσι και πήραν άσχημη τροπή. Θα σκεφτείς αν αυτός που φταίει κλαίει και μήπως κλαίει από ντροπή. Κι αν το κεφάλι σου το σκύψεις, το δάκρυ σου να μη φανεί. Κι άμα στη σκέψη υποκύψεις ό,τι φταίς και λίγο εσύ. Αυτό είναι μια καλή αρχή. Κυρίες και κύριοι, Γιώργος Ρούς στα τύμπανα κιθάρα και δεν είναι απολυτικά. One man down, multi-challenge, motherfucker. Δεν κάνει να κοντά αυτά τα πράγματα στην κρατική τηλεόραση, αλλά δεν είναι πλέον κρατική οπότε. Μαδεφάκα! Πολυτάλεντος, μηδενοκαμιόλης.